αφήστε με λίγο το πράγμα να αιωρείτε ποια είναι η φοβερότερη ως εχθρός των Κινέζων, ο οποίος ανάγκησε όλους τους Κινέζους να νοσταλγούν όλους τους άλλους που είπαμε. Και αυτή ήταν ο πιο ανέλπιστος λαός που μπορούσαν να φανταστούν οι Κινέζοι, ότι θα σηκωθούν, εν αυτό που λέμε σηκώθηκαν τα πόδια να χτυπήσουν το κεφάλι κυριολεκτικά, και είναι η Ιαπωνία. Η Ιαπωνία βρίσκεται ανατολικά της Κίνας. Αυτή είναι η Ιαπωνία, είναι διάφορα νησιά εδώ στα ανατολικά της Κίνας, η οποία πάντοτε για τους Κινέζους ήταν η ασήμαντη περιοχή. Οι Ιάπωνες είναι άλλος λαός, άλλη γλώσσα, εξαιρετικά συνδεδεμένοι πολιτισμικά με τους Κινέζους από την Κίνα, έχουν έρθει στην Ιαπωνία τα πάντα. Δηλαδή η γραφή της, άλλη γλώσσα είναι, αλλά η γραφή, ο βουδισμός, ο κομφουκιανισμός, ο ταοισμός, το ζεν, όλα από την Κίνα έχουν έρθει. Ακόμη και το όνομα της Ιαπωνίας, Ιαπών, είναι κινέζικο και θα πει η χώρα του ορατέλλοντος ηλίου. Οι Ιάπωνες ήταν πάντοτε απομονωμένοι στα νησιά τους, δεν έβγαιναν παρά έξω. Και εκείνο το οποίο τους χαρακτήριζε ήταν καταπληκτική, όπως και είναι καταπληκτική θαλασσινή, κυρίως δεινή ψαράδες στον Ειρηνικό ωκεανό, και ήξεραν πολύ καλά από θάλασσα, και κάποιοι από αυτούς, όχι λίγοι, είχαν τη δράση του πειρατή και επιτίθεταν στην Κορέα, στην Ινδοκίνα, στην Κίνα. Και οι Κινέζοι είχαν για αυτούς την χειρότερη εντύπωση, ότι είναι κάτι πενταβάρβαροι, πανάξεστη, επιθετικότητα, ελληνοί τύποι που μένουν εκεί πέρα, δεν ξέρουν τι τους γίνεται κτλ. Κτλ. Η Ιαπωνία όντως ήταν απομονωμένη χώρα, από άποψη, δηλαδή δεν ανοίγονταν, και οι επαφές που είχε συνήθως ήταν με την Κορέα. Κοιτάξτε να δείτε, έχει σημασία για αυτά που θα πούμε. Αυτά είναι τα Ιαπωνέζικα νησιά. Αυτό το μεγάλο νησί που βλέπετε εδώ, το μακρόστενο, λέγεται Σαχαλίνη και ανήκει στη Ρωσία. Αν βλέπετε καλά, το χρώμα του είναι ροζέ. Δεν είναι το πράσινο χρώμα των... Και εδώ υπάρχουν νησιά, οι Κουρίλες νήσι, αν τις γνωρίζετε, οι οποίες και αυτές, αν θα τις βλέπατε, έχουν χρώμα ροζέ. Δηλαδή, ανήκουν σήμερα στη Ρωσία. Οι Ιάπωνες κλαίνε αυτά τα δύο νησιά που ανήκουν στη Ρωσία, διότι τα θεωρούν η Ιαπωνία και τα έχει η Ρωσία εξασφαλίσει με τη νίκη της στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και την μεγάλη ήττα της Ιαπωνίας στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αλλά αυτά μας φέρνουν πιο κοντά. Τα βασικά νησιά της Ιαπωνίας είναι αυτά, και τα νοτιότερα νησιά της βρίσκονται πολύ κοντά στην Κορέα. Άρα η Ιαπωνία έχει με την Κορέα κάποιες επαφές, που η Κορέα είναι στην ουσία τμήμα της Κίνας, δηλαδή ελέγχεται από την Κίνα. Η Κίνα δηλαδή για την Ιαπωνία είχε μια ιδέα, τι να πω, σαν να μιλάμε εμείς, τι να πω, για κάτι, την Γκάνα, ξέρω εγώ κάτι. Ούτε φανταζότανε, ούτε περιμένανε. Ας γυρίσουμε όμως τώρα στην Ιαπωνία, να δούμε λίγα για αυτή τη χώρα, η οποία έκανε τον κόσμο κυριολεκτικά να μείνει άναυδος σε κάποια φάση της ιστορίας. Οι Ιάπωνες, έχουμε μιλήσει για αυτούς, έχουν ως βασικό τους θρήσκευμα τον παγανισμό. Είναι, η βασική τους θρησκεία είναι το συντοϊσμός. Και είναι η λατρεία της φύσης. Τελείως. Κινέζοι, Κορεάτες και Ιάπωνες είναι παγανιστές, λατρεύουν τη φύση. Η λατρεία των προγόνων. Και φυσικά οι Ιάπωνες είναι και βουδιστές και κομφουκιανιστές. Ό,τι έχει έρθει από την Κίνα το πήραν και το καλλιέργησαν. Το ενδιαφέρον με την Ιαπωνία είναι ότι ενώ κεντρικά σημεία του πολιτισμού τους τα πήραν από την Κίνα μέσω Κορέας, επειδή ακριβώς είναι απομονωμένοι και ζουν μεταξύ τους, τα μετέτρεψαν σε κάτι δικό τους. Δηλαδή απέκτησε Ιαπωνέζικα χαρακτηριστικά. Τώρα η Ιαπωνία ιστορικά ήταν διηρημένη σε
πολλές αγροτικές ιδιοκτησίες, μεγάλα γεωκτήματα. Ο κεντρικός διοικητής της Ιαπωνίας είναι ο αυτοκράτορας. Η Ιαπωνία, σας θυμίζω, έχει αυτοκράτορα. Από καταβολής Ιαπωνίας μέχρι σήμερα. Σήμερα ο ανώτατος άρχον της Ιαπωνίας είναι ο αυτοκράτορας. Λέγεται Ακιχίτο. Και είναι ο γιος του ήλιου, ο Ακιχίτο. Και η Ιαπωνία είναι η κόρη του ήλιου. Είναι οι ιδιόρυθμες καταστάσεις στην Ιαπωνία. Όμως ο αυτοκράτορας της Ιαπωνίας ποτέ δεν είχε πραγματική πολιτική δύναμη. Είναι σύμβολο για τους Ιάπωνες, σύμβολο ενότητας, σύμβολο των ηθών τους και των αισθημάτων τους κτλ. Ενώ την δύναμη την έχουν παραδοσιακά μεγάλες οικογένειες. Η ιστορία της Ιαπωνίας συνδέεται με μεγάλες οικογένειες. Τους Φουτζιβάρα, τους Τάιρα, τους Σουμιτόμο, είναι διάφορες οικογένειες που έχουν παίξει κατά καιρούς ρόλο. Και όλες αυτές οι οικογένειες είχαν μεγάλες γεωκτησίες. Σε περίπου 300-200 τόσες, η Ιαπωνία χωρίζονται σε τόσες πολλές μεγάλες γεωκτησίες. Οι αρχηγοί, οι επικεφαλής αυτών των γεωκτησιών, των γεωκτημάτων, ονομαζόταν Ντάιμιο. Ντάιμιο. Ο τόνος στην παραπροπαραλίγουσα. Μάλιστα. Αυτοί οι Ντάιμιο καλλιεργούσαν τα κτήματα με τη βοήθεια των χωρικών και είχαν συχνά πόλεμο με τον διπλανό Ντάιμιο, με τον οποίο είχαν διαφυσβητήσεις για όρια, για σύνορα, για δω, ή απλώς ήθελαν να του πάρουν το κτήμα και ο άλλος να του πάρει το δικό τους. Αποτέλεσμα ήταν ότι στην Ιαπωνία υπήρχε ένας μακρές συγκρούσεις στην Ήπεθρο και οι Ντάιμιο, προκειμένου να αντιμετωπίζουν αυτές τις προκλήσεις, μίσθωναν στρατιώτες, στρατιωτικούς, επαγγελματίες πολεμιστές, οι οποίοι εκπαιδεύονταν ανεξαρτήτως και διέθεταν τη δύναμή τους σε όποιον τους μίσθωνε. Αυτοί ονομαζόταν σαμουράι. Είναι η γνωστή μας σαμουράι. Επαγγελματίες στρατιωτικοί από εκπαίδευση και έτοιμοι να μισθωθούν σε έναν κύριο, σε κάποιον αφέντη. Όμως η περίπτωση των σαμουράι μας ενδιαφέρει στην περίπτωση της Ιαπωνικής ιστορίας, διότι οι σαμουράι δεν ήταν απλώς πολεμιστές. Ήταν η επιτομή των ηθικών αξιών της Ιαπωνίας, η οποία και ήταν γραμμένη, καταρχήν ήταν σε ένα προφορικό κώδικα των σαμουράι και αργότερα γραπτό, που ονομάζεται Bushido. Το Bushido είναι ο ηθικός κώδικας των σαμουράι. Και μέχρι σήμερα, εδώ και 2.000 χρόνια, η ψυχή της Ιαπωνίας. Δηλαδή, ο Ιάπωνας και το Bushido είναι ένα πράγμα. Μέχρι σήμερα, και ας μην υπάρχουν οι σαμουράι. Γιατί μέσα στο Bushido αναγράφεται το ποιος είναι ο χώρος και ο τρόπος λειτουργίας του σαμουράι, ο οποίος δεν πρέπει ποτέ να δεχθεί να του τροφεί η τιμή και η αξιοπρέπειά του. Στον Ιαπωνέζικο λαό αυτό το πράγμα είναι απόλυτο. Ο Ιάπωνας δεν υπάρχει περίπτωση να δεχθεί την προσβολή και τη σκοφαντία και τρώση, αυτό που λένε τι τρώσκεται, η τιμή και η υπόλοιψή μου. Πρέπει να ζεις με αξιοπρέπεια, αυτή είναι το κύριο των Ιαπώνων και φυσικά αυτό είναι γραμμένο στον Bushido και καταγεγραμμένο πώς ζεις με αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ναι μεν είμαι μισθωμένος από κάποιον Ντάιμιο, αλλά δεν υπάρχει περίπτωση να επιτρέψω σε αυτόν τον Ντάιμιο, θα τον υπηρετήσω με όλες μου τις δυνάμεις, δεν το συζητούμε αυτό το πράγμα, γιατί στην Ιαπωνία η αίσθηση του καθήκοντος και της εργασίας είναι 100 φορές η αίσθηση του Λουθύρου, καταλάβατε, δηλαδή ο Λούθυρος και οι Προτεστάντες αν πηγαίναν στην Ιαπωνία θα ήταν πίσω στις ηθικές και εργατικές, ας πούμε, εργασιακές προδιαγραφές. Ό,τι κάνω θα το κάνω, αλλά δεν θα επιτρέψω σε κανέναν, ούτε στον Ντάιμιο, ούτε σε κανέναν, θα μου θίξει την τιμή.
Στην Ιαπωνία είναι τόσο σημαντικό αυτό το πράγμα που έχει πάρει διαστάσεις ιερές. Δηλαδή, αν κάποιος έφυγε την τιμή του σαμουράι, αλλά και κάποιου Ιάπωνα, τότε εκείνος θα έκανε χαρακίρι και θα αυτοκτονούσε. Δεν θα επιτίθετο. Σε αυτούς τους λαούς δεν επιτίθεσαι. Τιμωρείς τον εαυτό σου. Δεν τον τιμωρείς όμως ακριβώς, είναι πιο περίπλοκο από αυτό. Αν κάποιος σε κατηγόρησε, μπορεί να σε κατηγόρησε αδίκως. Μπορεί να σε κατηγόρησε δικαίως. Το αποτέλεσμα θα ήταν το ίδιο. Θα έκανες χαρακίρι. Το χαρακίρι δηλαδή θα αυτοκτονούσες. Το χαρακίρι είναι μια ειδική τελετή, εξαιρετικά λεπτομερώς καταγεγραμμένη το πώς γίνεται. Υπάρχει ειδικό χαλάκι. Άμα ήταν να κάνεις χαρακίρι, προμηθευόσουν τα απαραίτητα, ρε παιδί μου. Δεν πήγαινες έτσι τα καλά καθούμενα. Το χαλάκι χαρακίρι. Υπάρχει το ειδικό μαχαίρι χαρακίρι που σκίζει καλύτερα εδώ τον πεπτικό σωλήνα. Κύπελο χαρακίρι και επίσης, κατά τη διάρκεια της αυτοκτονίας, δίπλα στον αυτοκτονούντα στέκεται ο καλύτερός του φίλος, ο οποίος κρατά στο χέρι του το περίφημο σπαθί των σαμουράι, που είναι το πιο κοφτερό σπαθί στην ιστορία της ανθρωπότητας, το σπαθί των σαμουράι, και παρακολουθεί την διαδικασία αυτοκτονίας του φίλου του, με τον οποίο και έχουν συνεννοηθεί, δεν χρειάζεται, είναι στημένο από την παράδοση αυτό, ότι οποτεδήποτε ο αυτοκτονών θα από τον τρομερό πόνο κινδυνεύει να χάσει την αξιοπρέπειά του και να δείξει τον πόνο του και να σπαράξει και τα λοιπά, ο άλλος θα του κόψει το κεφάλι για να τον προστατεύσει στην ίστατη φάση της ζωής. Με αυτή την διαδικασία της αυτοκτονίας, ο κατηγορηθής αποπλύνεται από την κατηγορία. Αν όμως, προσέξτε να δείτε, και ας πούμε ότι ο άλλος τον είχε κατηγορήσει δικαίως, έχοντας υποφέρει και υπομείνει αυτό το φοβερό πόνο από καθένα. Αν όμως είχε κατηγορηθεί αδίκως και λίγο μετά το θάνατό του ή αργότερα από το θάνατό του αποδειχθεί ότι είχε κατηγορηθεί αδίκως, όλη η κοινωνία θα γυρίσει στον κατηγορήσαντα και θα περιμένει πότε θα πάρει χαλάκι και το. Διότι δεν υπάρχει περίπτωση να ζήσει στην κοινωνία. Εξ αυτού, σε αυτό το λαό, είναι πάρα πολύ δύσκολο να ακουστούν κακά λόγια του ενός στον άλλον. Είναι ένας λαός ο οποίος δεν θα πει κακή κουβέντα. Και αν την πει, θα την ψάξει χίλιες φορές, θα τη διηλύσει χίλιες φορές, έχει γίνει παγιωμένη συνείδηση. Ότι δεν μπορείς να ανοίγεις το στόμα σου και να λες για τον άλλον. Καταλάβατε τώρα. Λέω, ο άλλος πλανήτης, εδώ εμείς ανοίγουμε το στόμα μας και βγαίνουν φίδια, σκορπιοί. Όλα τα ερπετά της γης έτσι, να πούμε. Ναι, εκεί είναι ακριβώς το αντίστροφο. Μάλιστα. Εν πάση περιπτώσει, αυτοί οι νταΐμιοι πολεμούν με τους σαμουράι και η Ιαπωνία ζούσε μακρές περιόδους μεγάλων αναστατώσεων λόγω αυτών των συγκρούσεων, οι οποίες συγκρούσεις αυτές θα πάρουν πολύ μεγάλη διάσταση μεταξύ του 1100-1200 μετά Χριστόν, που είναι ο κύκλος των μεγάλων εμφυλίων πολέμων, δηλαδή όλοι οι νταΐμιοι σε εκείνη τη φάση, μετά Χριστόν, όλοι οι νταΐμιοι περίπου την περίοδο των σταυροφοριών, ας πούμε, των πρώτων σταυροφοριών στη Δύση. Εκεί γίνεται ένας μεγάλος εμφύλιος πόλεμος από άκρο σε άκρο στην Ιαπωνία και από αυτό τον μακρύ εμφύλιο πόλεμο, εμπατηρότητο, το αποτέλεσμα είναι ότι τελειώνοντας, πολλοί νταΐμιοι, οι πιο αδύναμοι, έχουν χάσει τελείως τις ιδιοκτησίες τους και τη δύναμή τους και έχουν απορροφηθεί από ισχυρότερους νταΐμιο, οι οποίοι τώρα, καθώς έχουν μειωθεί οι νταΐμιο, ελέγχουν μεγαλύτερες περιφέρειες και λέγονται σονγκούν.
Εμφανίζεται δηλαδή η πραγματικότητα των Σονγκούν, αν το έχετε ακούσει. Ισχυροί δηλαδή νταΐμιο που ελέγχουν ολόκληρες περιφέρειες είναι οι Σονγκούν. Αυτοί οι Σονγκούν είναι τώρα λιγότεροι και ελέγχουν περισσότερο τα πολιτικά πράγματα. Κάποιες οικογένειες από αυτούς, η Τάιρα και η Μιναμότο, είναι πιο ισχυροί. Τι συνέβαινε στην Ιαπωνία και τι συμβαίνει ιδιαίτερα στην περίοδο αυτή μετά το 1200 μέχρι περίπου το 1500 για 300 χρόνια. Κάποιες μεγάλες οικογένειες είναι πιο ισχυρές από όλους τους Σονγκούν αναλογικά και παντρεύουν τα παιδιά τους με το γιο ή την κόρη του αυτοκράτορα. Έτσι αυξάνουν τη δύναμή τους και ελέγχουν περισσότερο την πολιτική κατάσταση και αναγκάζουν τους ασθενέστερους Σονγκούν να έχουν δύο σπίτια, ένα στο αρχοντικό τους εκεί στην Ήπεθρο και ένα στο Κιώτο. Είναι μία ιδιοφυής ιδέα, διότι έτσι αναγκάζονται οι Σονγκούν να ξοδεύουν πολλά χρήματα έχοντας διπλές ιδιοκτησίες, κηπουρούς, γεωργούς, σπίτια, κήπους κτλ. Κτλ. Και έτσι να αδυνατίζει η δύναμη των αντιπάλων τους στην Ήπεθρο. Αυτό θυμίζει πάρα πολύ, Λουδοβίκο, το 14ο, αν γνωρίζετε, και τις Βερσαλίες. Οι Βερσαλίες γι' αυτό χτίστηκαν, για να μαντρώσει ο Λουδοβίκος ο 14ος στο Παρίσι τους ευγενείς και αριστοκράτες της Γαλλίας, οι οποίοι του αμφισβητούσαν τη δύναμη, και να τους έχει μαζεμένους στις Βερσαλίες σε ένα χρυσό, σε μια χρυσή φυλακή κατά κάποιο τρόπο, ενώ το χρόνο είχαν περιουσίες τους στην Ήπεθρο και στην ουσία να τους ξεπατώνει οικονομικά και επιπλέον να τους έχει κοντά του. Ελάτε κοντά μου, θα περνάμε όλοι πολύ ωραία. Υπάρχει και ένας Μολιέρος που γράφει κάτι ωραία, παιδιά, και λένε εγώ. Θα περνάμε κάθε βράδυ ωραιότατα. Και τους μάντρωσε στις Βερσαλίες, γι' αυτό και έγιναν οι Βερσαλίες, και έπαιξε και κέρδισε. Δηλαδή, για 200 τόσα χρόνια, η γαλλική αριστοκρατία ήταν υπό τον έλεγχο του βασιλεύς. Κάτι περίπου αντίστοιχο, με άλλη σκέψη, έγινε και στην Ιαπωνία. Γύρω στο 1500, η ισορροπία αρχίζει ξανά να ανατρέπεται και να δημιουργούνται εντάσεις μεταξύ Σονγκούν τώρα, και μπαίνει η Ιαπωνία σε ένα νέο κύκλο εμφυλίου πολέμου μεταξύ του 1500 και του 1600. Σε αυτό το γύρο του εμφυλίου πολέμου το αποτέλεσμα είναι παρόμοιο. Δηλαδή, από όλους τους Σονγκούν, ένας αναδεικνύεται άρχη Σονγκούν και είναι, ανήκει στην οικογένεια Τοκουγκάουα, ή Τοκουγκάβα, η οποία και θα γίνει η πιο σημαντική οικογένεια στην ιστορία της Ιαπωνίας. Διότι γύρω στο 1600 ο αρχισογκούν είναι ο Τοκουγκάουα ή Εγιάσου, ο οποίος και ελέγχει την Ιαπωνία μαζί με την οικογένειά του και ως αρχισογκούν πια υποτάσσει του Σονγκούν δένεται απολύτως με τον οίκο των του αυτοκράτορα και φέρνει την Ιαπωνία σε νέες εξελίξεις. Διότι χάρη σε αυτό τον γύρο η Ιαπωνία μπαίνει σε περίοδο ειρήνης, σχετικής δηλαδή, πάντα κάτι γίνονταν στην Ήπεθρο, αλλά πια η οικογένεια του Κουγκάβα πήγαινε και τελείωνε γρήγορα τις ιστορίες. Έτσι η Ιαπωνία ζει περίοδο ειρήνης, οικονομικής ανάπτυξης. Οι Τοκουγκάουα μετά το 1600 δίνουν μεγάλη έμφαση στην δημιουργία καλού οδικού δικτύου, που η Ιαπωνία έχει αποκτήσει φήμη για το καλό της οδικό δίκτυο στις επαρχίες, και αναπτύσσεται πολύ η γεωργική οικονομία, οι πόλεις, και είναι η περίοδος που η Ιαπωνία θάλει, ακόμη όχι παγκοσμίως, αργότερα θα το καταλάβει η ανθρωπότητα τι συνέβη σε αυτούς τους αιώνες στην Ιαπωνία. Διότι μετά το 1600 η Ιαπωνία ανθεί σε τέχνες όπως η κυπουρική, η κύπη, η Ιαπωνέζικη κύπη, από παγκοσμίως θεωρούνται μεταξύ των ωραιότερων στον κόσμο, είναι μία κατάταξη. Δηλαδή υπάρχουν δύο-τρεις τύποι κύπων στον κόσμο. Μία από αυτές είναι η Ιαπωνέζικος κύπος, που είναι μία ιστορία.
είναι η κεμπάνα, είναι η τέχνη του θεάτρου. Στην Ιαπωνία αγαπούν πολύ το θέατρο και αναπτύσσονται δύο θεατρικές παραδόσεις, το θέατρο νο και το θέατρο καμπούκι. Φυσικά επηρεασμένα από το θέατρο στην Κίνα, γιατί οι Κινέζοι έχουν πολύ μεγάλη παράδοση στο θέατρο, και στο θέατρο νο και στο θέατρο καμπούκι, τους ρόλους όλους τους παίζουν άντρες και των γυναικών, βεβαίως. Η αρχιτεκτονική. Η Ιαπωνία αναπτύσσει δικιά της αρχιτεκτονική, το είχε πάντα. Οι Ιάπωνες, επειδή έχουν υιοθετήσει το ζεν που τους ταιριάζει πολύ, δηλαδή δεν αγαπούν τα πολλά αντικείμενα και τα βαριά αντικείμενα. Αν δείτε την Κίνα, τα αντικείμενα τα κινέζικα είναι μεν θαυμαστά στην τεχνική τους και στην τέχνη τους, αλλά είναι βαρύτατα. Ένα κινέζικο βάζο να βάλεις, δεν έχεις αναπνοή, θέλεις δηλαδή μάσκα οξυγόνου. Το χρυσό, το κόκκινο, τα πολλά κοσμήματα, πολλά αντικείμενα κτλ. Κτλ. Εν αντιθέσει με την Ιαπωνία, η οποία ήταν λιτότατη. Ο Ιάπωνας μέσα στο σπίτι του δεν έχει αντικείμενα στην ουσία. Ακόμη και το κρεβάτι του το μαζεύει, το απλώνει και το μαζεύει. Ούτε καν το σπίτι του δεν έχει τείχους. Έχει πετάσματα με ριζόχαρτο, τα οποία και μετακινούνται και ο ίδιος χώρος μπορεί να γίνει τραπεζαρία, μπορεί να γίνει δωμάτιο, μπορεί να γίνει ο ίδιος χώρος. Ελάχιστα αντικείμενα, απέριτη αισθητική και στην ουσία διακόσμηση είναι η φύση. Δηλαδή, το δωμάτιο στολίζονται από τη φύση απ' έξω, όχι από αντικείμενα μέσα. Και αν στολίζονται από κάτι μέσα, θα είναι τίποτα μπονζάι, και τίποτα η κεμπάνα. Θέλω να πω, this is Japan. Το λέω αυτό διότι η Ιαπωνία ήταν σχεδόν άγνωστη στους Ευρωπαίους. Είχαν έρθει οι Πορτογάλοι, τους δώσανε ένα σημείο, όπως σας είπα, γύρω στα 1560, στο Ναγκασάκι. Μετά ήρθαν οι Ολλανδοί, τους αφήσανε λίγο εμπόριο σε κάποια σημεία. Όταν όμως αυξήθηκε η είσοδος ξένων και ιδιαιτέρως ιεραποστόλων που ήρθανε, τους κόψαν το κεφάλι και τελειώσανε. Απλά πράγματα, πονάει κεφάλι, κόψει κεφάλι. Η Ιαπωνία έμεινε σε ειδική κατάσταση και δεν είχε ποτέ κατακτηθεί. Η Ιαπωνία ποτέ δεν κατακτήθηκε, κανείς δεν έκανε εκστρατεία εναντίον της. Ο Τζεγκίς Χάν έκανε. Αυτός τελειωμό δεν είχε. Από την Κίνα πήρε πλοία και επιτέθηκε εναντίον της Ιαπωνίας. Αλλά για καλή τύχη των Ιαπώνων, όταν τα πλοία των Μογγόλων έφταναν στα παράλια της Ιαπωνίας, φύσηξε ένας ετήσιος άνεμος, πώς λέμε εμείς, ξέρω εγώ, μελτέμια, που φυσάει εκεί πέρα. Εκείνη την ώρα φύσηξε ένας πολύ δυνατός ετήσιος άνεμος που λέγεται καμικάζε. Και έπνιξε τα πλοία των Μογγόλων. Γι' αυτό και στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο οι νέοι οι οποίοι, αν θα θυμάστε, θελοντικά έσπευδαν να δώσουν τη ζωή τους για να χτυπήσουν τα αμερικανικά αεροπλανοφόρα με την πτώση μικρών αεροπλάνων, γεμάτων με εκρηκτικά, ονομαζόταν καμικάζε. Δηλαδή, άνεμος της ελευθερίας, θα πει καμικάζε, έκτοτε, μετά από αυτό το γεγονός. Το λέω αυτό διότι όταν τελικά ήρθαν οι Ευρωπαίοι στην Ιαπωνία, και αυτό έγινε, τη γνώρισαν την Ιαπωνία, στα 1880, ξέρω εγώ, 1870 στην ουσία, θαύμασαν τον πολιτισμό της. Ήταν άλλος πολιτισμός ο Ιαπωνέζικος, από ό,τι είχαν δει μέχρι τότε. Στην Ιαπωνία, δεν ξέρω αν γνωρίζετε, παρουσιάστηκαν οι πρώτες γυναίκες συγγραφείς μυθιστορημάτων στον κόσμο. Στο 17ο αιώνα στην Ιαπωνία, δεκάδες Ιαπωνίδες της υψηλής τάξης γράφουν μυθιστορήματα, όχι διηγηματάκια, μυθιστορήματα. Είναι οι πρώτες γυναίκες μυθιστοριογράφοι στον κόσμο. Ποιήματα. Οι Ιάπωνες γράφουν πάρα πολύ, αγαπούν πολύ τα ποιήματα, και οι Κινέζοι βεβαίως. Και οι Ιάπωνες, επειδή έχουν τόση εσωτερική πειθαρχία, λατρεύουν την πειθαρχία, και τα ποιήματά τους τα γράφουν με απόλυτη πειθαρχία. Είναι τα haiku, αν τα γνωρίζετε. Δηλαδή, είναι τρεις γραμμές,
πρέπει να πεις ό,τι έχεις να πεις σε τρεις γραμμές και σε συγκεκριμένες συλλαβές. Δηλαδή, η πρώτη γραμμή, τώρα λέω βλακία, θα είναι 13 συλλαβές, η δεύτερη, ξέρω εγώ, 15, η τρίτη, 14. Πρέπει να το πεις. Και έχουν βγάλει αριστουργήματα με αυτή την πλευρά. Όταν οι Ευρωπαίοι είδανε την Ιαπωνία, έμειναν άναυδοι από αυτή τη λιτότητα, τη λειτουργικότητα. Τα σπίτια τα οποία ήταν ένα και ταυτοχρόνως πολλά. Τα έπιπλα που ήταν ένα και ταυτοχρόνως πολλά. Τα ελάχιστα αντικείμενα. Και η Ιαπωνία δημιούργησε τη βάση της σύγχρονης αρχιτεκτονικής. Όλος ο κόσμος από την Ιαπωνία πήρε την ιδέα της σύγχρονης αρχιτεκτονικής. Ο πρώτος, ο Φιλανδός, ο Αλβάρο Αάλτο, ο οποίος μιμήθηκε στην αρχιτεκτονική τη σύγχρονη το ιαπωνικό πρότυπο, και μετά και η γερμανική σχολή του Bauhaus. Το Bauhaus στηρίζεται στην ιαπωνική σύλληψη, δηλαδή απλές γραμμές, απλοί όγκοι ανοιγμένοι στο φως, με εσωτερικό απλό και λειτουργικό. Και υλικά όχι βαριά και ακριβά. Εύκολα πράγματα να γίνονται και να λειτουργούν. Japan. Η Ιαπωνία έπαιξε ρόλο στο σύγχρονο πολιτισμό παγκοσμίως, σε πολλά θέματα. Και βέβαια στη ζωγραφική, αν έχετε δει τη Ιαπωνέζικη ζωγραφική, που είναι ένα ποίημα κυριολεκτικά, διότι ζωγραφίζουν με τρεις πινελιές, χωρίς πολλά χρώματα, και βγαίνει ένα πάρα πολύ λεπτό αποτέλεσμα. Ο Ιαπωνικός πολιτισμός των Tokugawa στην ουσία είναι, δηλαδή εκεί μεταξύ του 1600 και του 1800, είναι ένας λεπτότατος, ωραιότατος πολιτισμός που το ξέρει μόνο η Ιαπωνία. Αργότερα θα το μάθουν οι άλλοι. Η Ιαπωνία πορεύεται σε έναν παλιό τύπο ζωής και οικονομίας με βελτιώσεις που έφερε, αλλά οι θεσμοί είναι περίπου όμοιοι κτλ. Και εκεί, στα 1853, ενώ οι Tokugawa ακόμη λειτουργούν και αυτή τη χώρα, φτάνει στην Ιαπωνία ένα μικρό άγημα αμερικανικού στόλου, που φέρνει έναν εκπρόσωπο της αμερικανικής κυβέρνησης, προκειμένου να συζητήσει με τους Ιάπωνες, τους Tokugawa δηλαδή, θέματα που αφορούσαν το εμπόριο μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιαπωνίας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες το 1853 είναι ακόμα τρυφερές. Νέες, δροσερές, δεν είναι καθόλου οι Ηνωμένες Πολιτείες του 20ου αιώνα και πολύ αγαπητές σε όλο τον κόσμο. Θεωρούνται η ιδανική χώρα, η ιδανική δημοκρατία και υποστηρίζουν όλα τα επαναστατικά κινήματα σε όλο τον κόσμο, είναι υποστηριχτές της ελευθερίας όλο τον κόσμο. Θέλω να σας πω, την εισαγωγή δεν είναι η Αγγλία, είναι σε όλο τον κόσμο αντικείμενο υποψίας. Αλλά οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ακόμα είναι πολύ τρυφερές. Έρχονται λοιπόν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής είναι στο άλλο άκρο του Ειρηνικού. Από εδώ είναι το ένα άκρο του Ειρηνικού είναι αυτό και το άλλο άκρο του Ειρηνικού είναι αυτό. Και θέλουν να αναπτύξουν τις επαφές τους. Ναι. Έρχονται λοιπόν, αρχίζουν τις συνομιλίες με τους Tokugawa. Οι συνομιλίες αυτές θα πάρουν χρόνο. Μαθαίνουν και άλλοι δυτικοευρωπαίοι ότι γίνονται συνομιλίες για το εμπόριο. Έρχονται και αυτοί και ζητούν και αυτοί μερίδιο στις συνομιλίες. Τελικά το 1858 υπογράφεται μια συνθήκη μεταξύ των Tokugawa και των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, και λίγο μετά θα υπογραφούν και με άλλους δυτικοευρωπαίους. Αυτή η συνθήκη του 1858 έχει μείνει στην ιστορία ως ετεροβαρείς συνθήκες. Ετεροβαρείς συνθήκες. Διότι όταν το διάβασαν οι Ιαπωνέζοι, το περιεχόμενο αυτής της συνθήκης, θεώρησαν ότι γέρνει προς την αμερικανική πλευρά και όχι προς την Ιαπωνέζικη. Όπως είδατε, οι Αμερικανοί έμειναν για μακρύ διάστημα συζητώντας με τους Ιάπωνες, πήρε 5 χρόνια αυτή η ιστορία. Το λέω αυτό διότι οι Αμερικανοί μείναν ξεροί με τις Ιαπωνίδες, τις ερωτεύτηκαν σχεδόν όλοι, διότι, ναι, και άμα έχετε δει το Madame Butterfly και τα λοιπά, είναι ακριβώς από αυτή την περίοδο.
η όπερα δηλαδή, είναι από αυτή την περίοδο. Γιατί είδαν κάτι γυναίκες ελκυστικότατες, υποταγμένες χωρίς να είναι υποταγμένες, ερωτικές χωρίς να είναι προκλητικές. Αυτό το πράγμα δεν το είχαν ξαναδεί στη ζωή τους. Οι Ιαπωνίδες σπάζαν τα ταμεία, να πούμε. Μάλιστα. Πάση περιπτώσει όμως, έγινε αυτή η συμφωνία του 1858 και στην Ιαπωνία δημιουργήθηκε μεγάλη αγωνία. Οι Ιάπωνες λατρεύουν τη χώρα τους. Δεν το εννοώ, δεν την αγαπούν, δεν είναι απλώς πατριώτες. Τι λατρεύουν, ως θεά. Ως θεά. Και επομένως έχουν μεγάλη αγωνία τι θα τη συμβεί. Είναι πέραν του ότι θα μου συμβεί και εμένα. Είναι θα συμβεί στην Ιαπωνία μου, την πατρίδα μου. Και σαν είδαν ότι γέρνουν αυτές τις συμφωνίες, έπαθαν ταραχή μεγάλη. Άρχισε στην Ιαπωνία μια μεγάλη συζήτηση, πού πάμε. Αρχίσαμε να δίνουμε προνόμια σε αυτούς τους τύπους από τη Δύση. Αυτοί οι τύποι φαίνεται πόσο δυνατοί είναι. Να, η Ινδία έχει γίνει, που είναι 100 φορές πιο μεγάλη από την Ιαπωνία, έχει γίνει απικία των Άγγλων. Η Κίνα δίπλα μας, που για τους Ιάπωνες ήταν ο υπεργίγαντας γείτονας, είναι στα 1858 ήδη στη μεγάλη κατρακύλα και όλοι παίρνουν και αποσπούν. Να, η Κίνα που είναι ακόμα και μεγάλη και δυνατή, διαλύθηκε από αυτούς τους ανθρώπους, ξεκινάει και μας το τέλος. Αυτό είναι το κλίμα στην Ιαπωνία. Άμα δει κανείς τις συνθήκες που υπογράφηκαν, δεν ήταν τόσο τραγικές, καθόλου. Αλλά οι Ιάπωνες ήταν υποψιασμένοι, αγωνιούσαν και τρόμαξαν, ίσως και περισσότερο από όσο έπρεπε, πάντως καλά κάναν και τρομάξανε. Γιατί πράγματι, αν ήθελαν οι Δυτικοί, θα μπορούσαν να τους καταπιούνε, αν τους βάζανε ως στόχο. Δεν υπήρχε περίπτωση. Αρχίζει λοιπόν στην Ιαπωνία μια εντονότατη πολιτική συζήτηση, η οποία σύντομα θα καταλήξει σε πολλά ρεύματα και κυρίως δύο. Το ένα ρεύμα λέει, μη φοβάστε τους Δυτικούς. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτή να είναι καλύτερη από εμάς. Η Ιαπωνία έχει καταπληκτικά ήθη και έθιμα, είναι δυνατή επειδή έχει αξίες, επειδή έχει αρχές και αν τη στηρίσουμε δεν φοβόμαστε τίποτα. Ο φόβος μας είναι να πάψουμε να είμαστε οι Ιάπωνες. Τότε θα μας καταπιούνε. Μάλιστα. Η άλλη πλευρά λέει δεν είναι έτσι. Οι Δυτικοί πρέπει να το παραδεχτούμε. Είναι καταπληκτικοί. Για κάποιο λόγο αυτοί οι άνθρωποι, Άγγλοι, Γάλλοι, Ολλανδοί, Αμερικανοί, αλλά κυρίως εκείνη την εποχή τα παραδείγματα ήταν από την Ευρώπη, για κάποιο λόγο, λαοί μικροί, ασήμαντοι μπροστά στα μεγέθη τα ασιατικά, είναι σε θέση να λειτουργούν καλύτερα, να νικούν πολύ μεγαλύτερους εχθρούς και να έχουν μια καταπληκτική εσωτερική πολιτική ζωή, θεσμούς, παιδεία, οικονομία και να είναι μπροστά από όλη τη γη. Αυτό πρέπει να το παραδεχτούμε, λέει η άλλη πλευρά. Και αφού λέει αυτή την εισαγωγή, συνεχίζει. Εάν θέλουμε να μην μας καταπιούν αυτοί οι καταπληκτικοί άνθρωποι, πρέπει να γίνουμε εμείς καταπληκτικότεροι από αυτούς. Αντί να μιλάμε κομπλεξικά και να λέμε «Α, οι κακοί, α, οι ελληνοί, α, οι εσκροί», να τα αφήσουμε αυτά, να καθίσουμε να μελετήσουμε γιατί, τι είναι αυτό που τους κάνει τόσο ξεχωριστούς και δυνατούς, να τα μελετήσουμε, να τα φέρουμε στη γιαπωνέζικη περίπτωση, να τα κάνουμε γιαπωνέζικα και να μην επιτρέψουμε τους αυτούς μας ποτέ να γίνουμε θύτες τους, να γίνουμε θύματά τους. Αλλιώς θα γίνουμε. Αυτά τα δύο, όπως καταλαβαίνετε, κονταροχτυπήθηκαν και τελικά επικράτησε η πλευρά που έλεγε να γίνουμε δυτικοί και καλύτεροι από τους δυτικούς. Αυτό δεν έγινε με απλό τρόπο, διότι όταν οι κοινωνίες συζητούν τόσο κέρια θέματα, δημιουργούνται εντάσεις και διότι, όπως καταλαβαίνετε, η πλευρά η οποία ήταν η πιο μαχητική σε εκείνη που έλεγε «δεν έχουμε φόβο αν τηρούμε τα ήθη και τα έθιμά μας», ήταν η πιο
κεντρική πλευρά της ζωής της Ιαπωνίας που είναι οι σαμουράι. Σαμουράι φυσικά δεν μπορούσαν να δεχθούν οτιδήποτε έχει σχέση με άλλο πολιτισμό εκτός από το Ιαπωνέζικο. Άρα έμοιαζε ότι θα γίνει αμφίγιος πόλεμος. Στην πραγματικότητα. Όπως και θα γίνει. Δηλαδή οι σαμουράι θα συγκρουστούν με το νέο Ιαπωνικό κράτος το οποίο θα αναδειχθεί. Διότι το 1858 έχει υπογραφεί αυτή η συμφωνία, όπως είπαμε. Μέσα σε 10 χρόνια αυτή η πολιτική αναταραχή θα φέρει το τέλος των Τοκουγκάουα. Απομακρύνονται από την εξουσία οι Τοκουγκάουα και για πρώτη φορά στην Ιαπωνία ο αυτοκράτορας παίρνει μεγαλύτερη πολιτική δύναμη. Γι' αυτό και αν γνωρίζετε, αρχίζει η περίοδος που ονομάζεται η περίοδος Meiji. Σε αυτή την περίοδο την καινούργια, την εξουσία την παίρνουν πολιτικοί, που όμως στην ουσία είναι στρατιωτικοί, διότι καταργείται τι συμβαίνει στην Ιαπωνία, αφού πήρε αυτή τη μεγάλη απόφαση, η οποία λέει, θα πάρουμε όλα τα μαθήματα από τους δυτικούς, θα τα φέρουμε στον τόπο μας, θα τα εφαρμόσουμε έτσι όπως μας ταιριάζουν. Γρήγορα όμως, όχι να σέρνετε αυτό το πράγμα. Και θα τα κάνουμε αυτά χωρίς να χάσουμε την ψυχή μας. Θα παραμείνουμε οι Ιάπωνες, τίποτα δεν μας εμποδίζει, να έχουμε τα ήθη και τα έθιμά μας, αλλά ταυτοχρόνως να έχουμε και την παιδεία μας και την οικονομία μας και την πολιτική μας ζωή κτλ. Άρα αυτή είναι η πλευρά που υπερίσχυσε. Αυτή τη στιγμή υπερίσχυσε, τι έκανε, έστειλε άμεσα. Διάλεξε 20-30 άτομα, τα έστειλε ποια χώρα έχει τον καλύτερο στρατό, πήγαινε εσύ εκεί. Μελέτησε πώς είναι οργανωμένος ο στρατός της Προσίας. Ποια χώρα έχει την καλύτερη εκπαίδευση, ας πούμε η Γαλλία ή η Αγγλία. Πήγαινε και μελέτησε τα. Ποιος έχει τους καλύτερους θεσμούς, η Αγγλία. Μελέτησε τους κτλ. Ποιος έχει το καλύτερο ναυτικό, η Ολλανδία. Πήγαινε και μελέτησε το. Την καλύτερη βιομηχανία, η Γερμανία. Πας και έρχεστε γρήγορα πίσω. Δουλέψτε για Ιαπωνέζικα, καταγράψτε και ελάτε πίσω. Έρχονται πίσω αυτοί οι μελετητές, κάθονται κάτω και αμέσως επιτελείο αποφασίζει ποιες αλλαγές θα γίνουν. Και αρχίζει κάτι μοναδικό στην ιστορία της ανθρωπότητας. Δεν έχει ξαναγίνει. Ever. Η Ιαπωνία γύρω στο 1868-70 έχει πάρει τις αποφάσεις της ότι θα αλλάξει ολότελα. Και τα αλλάζει όλα. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ένας λαός πήρε τον εαυτό του και τον άλλαξε τελείως. Σε κάθε άλλη χώρα πάει να αλλάξει ένα άρθρο ενός νόμου και καίγεται, λέω, μια μακρινή χώρα. Και εκεί άλλαξε το παν, το παν. Πρώτα, τέλειωσε η ιστορία στην Ήπεθρο. Αποφασίστηκε ότι αυτός ο τρόπος που στην Ήπεθρο είναι μεγάλης οικογένειας και τα λοιπά, κεντρικά. Τους είπανε τους ανθρώπους στην Ήπεθρο, τέλειωσε αυτό το σύστημα. Πήγαν αυτοί να πούνε δύο, τέλειωσε. Όλη η ιαπωνική κοινωνία τους κοίταξε, μην τύχει και κουνηθείτε. Τι να κάνουνε, δεν δεχτήκανε. Θέλω να πω, ήταν μια κοινωνία η οποία είχε συνέστηση του κινδύνου και συνέστηση της σοβαρότητας. Έβαλε πλάτη σε αυτό το πράγμα. Και επομένως, όποιος πήγαινε να αντιστρέψει κάτι που είχε αποφασιστεί, έβλεπε απέναντι την κοινωνία. Φυσικά, το πρώτο πράγμα, από τα πρώτα πράγματα που άλλαξαν ήταν ο στρατός. Εδώ ήταν κομβικό πράγμα. Δημιουργήθηκε εθνικός στρατός με στρατιωτική θητεία, γιατί πριν ήταν οι σαμουράι. Με στρατιωτική θητεία, με οργάνωση δυτικού τύπου, αρχηγούς άλλου τύπου και οι σαμουράι δεν είχαν πια καμία θέση στο στρατό. Και φυσικά συγκρούστηκαν πολεμικά με το νέο στρατό. Συγκρούστηκαν, πήραν τα όπλα οι σαμουράι και έγινε το σουρεάλ, θα το έχετε δει. Γυρίστηκε ένα υπέροχο έργο, ο τελευταίος σαμουράι, πάρα πολύ ωραίο έργο, το οποίο και το σενάριο το έγραψε το τμήμα ιστορίας του Πανεπιστημίου του Τόκιο. Δηλαδή είναι απόλυτα
ελεγμένο ιστορικά αυτό και παρουσιάζει αυτή την τραγική πλευρά του τέλους των σαμουράι, οι οποίοι πολεμούσαν με το σπαθί των σαμουράι και ο νέος στρατός, ο Ιαπωνικός, είχε μυδράλια, είχε... απλώς τους άρωνε, δηλαδή δεν υπήρχε περίπτωση τώρα οι σαμουράι να τα βγάλουν πέρα με έναν στρατό δυτικού τύπου και τόσο καλά οργανωμένο. Και μάλιστα όταν έγινε αυτό, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, δηλαδή έγινε η μεγάλη μάχη στην οποία εξελίχθηκαν, μου λέει, εξελίχθηκαν. Και ο περίφημος αρχηγός τους ήταν ένας, δεν θυμάμαι το όνομά του, ο οποίος είχε τεράστιο σεβασμό σε όλη την Ιαπωνία, γνωστός για το ήθος του, την αξιοπρέπειά του κτλ. Και ο οποίος φυσικά πέθανε με το σπαθί στο χέρι, πολεμώντας μέχρι τέλους. Και ο στρατηγός, ας πούμε, του νέου στρατού, ο οποίος ολοκλήρωσε αυτή τη μεγάλη νίκη, ήρθε στον αυτοκράτορα και του ανακοίνωσε περιχαρής τη νίκη. Και ο αυτοκράτορας του είπε, πώς τολμάτε. Αυτός ήταν η ψυχή της Ιαπωνίας. Όλη η χώρα πρέπει να σταθεί ενός λεπτού σιγή σε αυτόν τον άνθρωπο. Καταλαβαίνετε, δηλαδή, εδώ είναι ένα σπαρακτικό πράγμα. Μια κοινωνία η οποία αποφασίζει ότι θα εξυγχρονιστεί, διότι περί αυτού πρόκειται, με τις θυσίες που αυτό προϋποθέτει. Δεν υπήρχε περίπτωση η Ιαπωνία να προχωρήσει με τους σαμουράι από πίσω της. Πάει. Έτσι, γύρω στο 1870 η Ιαπωνία έχει μπει σταθερά σε μεγάλη σε εξυγχρονισμό. Το 1880 οι Ιάπωνες πέσανε σε αυτό το θέμα. Γιατί σε αυτή τη χώρα υπάρχει άποψη ότι αν αποφασιστεί κάτι, ακόμη και αν είσαι ενάντιος, αφού αποφασίστηκε, πρέπει όλοι μαζί να το κάνουν, αλλιώς ο ένας υπονομεύει το άλλο. Έτσι, πέσανε. Όχι ότι δεν υπήρχαν κάποιοι, αλλά η χώρα έπεσε σε αυτό. Άλλαξε το παν. Η ιδιοκτησία, η οικονομία, ο στρατός, οι νόμοι, τα πάντα, όλη η πολιτική. Άρχισε να στείνεται, στήθηκε η περίφημη βιομηχανία της Ιαπωνίας. Στήθηκε συστηματικά με κατευθύνσεις βαριάς βιομηχανίας, κατασκευή οχημάτων, κατασκευή στρατιωτικού υλικού, ό,τι θέλεις κτλ. Ο στρατός έδινε μεγάλη έμφαση. Ο νέος στρατός ήταν πολύ κεντρικό πράγμα στη διοίκηση αυτής της χώρας. Και έχει πολύ γούστο. Αυτά είναι Ιαπωνέζικες ιστορίες. Δεν υπάρχει άλλος λαός στη γη. Δηλαδή, αυτό είναι που ονομάζεται δύο φορές. Υπάρχει η λέξη το Ιαπωνικό θαύμα, θα το έχετε ακούσει. Για δύο περιόδους της Ιαπωνίας χρησιμοποιείται. Η μία είναι η περίοδος 1860-1890, που η Ιαπωνία άλλαξε τον εαυτό της στον πιο απόλυτο εξυγχρονισμό στον κόσμο. Και το δεύτερο είναι μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, η Ιαπωνία ηθήθηκε κατά κράτος το 1845, όπως γνωρίζετε. Τι είπα? 1945, στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, την διοικήθηκε από τους Αμερικανούς το 1945 με 1950 και το 1950 έγινε ανεξάρτητη χώρα μέσα σε 10 χρόνια. Στο 1965 ήταν η δεύτερη πιο ισχυρή βιομηχανική χώρα στον κόσμο. Δηλαδή, αυτή η χώρα έχει μια προϊστορία ομαδικής προσπάθειας για το κοινό καλό. Και σε αυτό σας λέω πρόσφατα, επειδή εντάξει από τα διαβάσματά μου, ο ένας μου γιος μένει στο Γενέβη, όπως σας είπα, και εργάζεται σε έναν οργανισμό εκεί πέρα, η Γενέβη έχει 140 τόσους διεθνείς οργανισμούς, και κάποια φορά που είχα πάει, είχε έρθει μία φίλη τους, του γιού μου και της σύζυγου, ας πούμε, της συντρόφου του, η οποία ήταν Αμερικανίδα, όπως μου είπε εκεί πέρα, δεν την ήξερα εγώ, και εργαζόταν σε έναν άλλο διεθνή οργανισμό που σχετίζεται με τη βοήθεια σε περιπτώσεις που γίνονται καταστροφές στον κόσμο. Και αυτή η κοπέλα μόλις είχε γυρίσει από το τσουνάμι στην Ιαπωνία. Είχε γίνει αυτό το φοβερό πράγμα, πόσο είναι τώρα, 5 χρόνια, 4, ξέρω εγώ. Και μιλούσε τρέμοντας για τους Ιάπωνες. Έλεγε, δεν υπάρχει στον κόσμο τέτοιος λαός.
Αυτό που είδα δεν το έχω δει ποτέ στη ζωή μου, δεν το έχω φανταστεί αυτό το πράγμα. Και μας περιέγραφε αυτή τη φοβερή καταστροφή και έλεγε ότι την άλλη μέρα, χωρίς να πει η κυβέρνηση τίποτα, χωρίς να καλέσει κανείς τίποτα, χιλιάδες Ιάπωνες ήρθαν από παντού με μια σκηνούλα στο χέρι τους, με γάντια, με σακούλες, με μάσκες και άρχισαν να βγάζουν τις... Μου έλεγε αυτή η κοπέλα ότι μύριζε φρικτά, δεν μπορούσες να αναπνεύσεις σε αυτό το βούρκο, ας πούμε, που ήταν αυτό που ήταν. Χιλιάδες άνθρωποι, χωρίς να ζητούν τίποτα, ξυπνούσαν το πρωί, καθάριζαν, έβγαζαν, βρίσκανε πτώματα, τα πηγαίναν στην άκρη, έπαιρναν νεράκι, τα καθάριζαν, τους κάμανε έτσι, τιμές μόνοι τους, τους βάζανε μέσα σε έκαιρες. Τίποτα, ένας λαός για να βοηθήσει. Δεν είναι καιρός για τίποτα άλλο. Τι είπατε? Για την Ιαπωνία ρε γαμώτο. Ναι, για την Ιαπωνία ρε γαμώτο, ναι. Και έλεγε ότι στη ζωή της αυτό το πράγμα δεν το έχει δει. Χωρίς να ζητούν τίποτα, χωρίς να γκρινιάζουν για τίποτα, χωρίς να φάνε τίποτα, τίποτα δεν ζητούσαν. Βγάζανε απλώς πτώματα και τα περιποιούνταν και ό,τι βρουν να σώσουν, ας πούμε. Είναι οι Ιάπωνες, το έχουν αυτό το πράγμα.